Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Ελλάδα διασχίζει τον Ατλαντικό για να οργανώσει δύο διαλέξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την ευκαιρία της επικείμενης αρχαιολογικής έκθεσης με τίτλο «Ίασης, Υγεία, Νόσος, Θεραπεία» από τον Όμηρο έως τον Γαλινό. Οι διαλέξεις θα παρουσιάσουν πτυχές της έκθεσης και θα δοθούν από τους καθηγητές κυρίους Νικόλαο Σταμπολίδη, διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και από τον επιμελητή του Μουσείου Γιώργο Τασούλα. Η πρόεδρος του Μουσείου, κυρία Σάντρα Μαρινοπούλου, μιλά αποκλειστικά στα δορυφορικά κανάλια του Αντένα για τις δραστηριότητες του Μουσείου στο εξωτερικό. Μέρος της αποστολής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης είναι η διάδοση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εκτός από τις μόνιμες λοιπόν εκθέσεις του Μουσείου, κάθε χρόνο παρουσιάζουμε μία πολύ μεγάλη αρχαιολογική έκθεση. Η επόμενη έκθεση για την οποία θα μιλήσουμε και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια έκθεση που αφορά την υγεία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η πρώτη εκδήλωση με θέμα ίασης, υγεία, νόσος, θεραπεία από τον Όμηρο έως τον Γαλινό, που θα γίνει στην Αμερική, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστόνη και η δεύτερη την 5η 7 Νοεμβρίου στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη. Οι προαναφερθήσεις εκδηλώσεις αποτελούν προπομπό της μεγάλης έκθεσης που προετοιμάζει το Μουσείο για τον Νοέμβριο του 2014 στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια σειρά διαλέξεων στο Μετροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Προέκυψε η συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης και το Harvard Medical School στη Βοστόνη, όπου θα γίνουν δύο ομιλίες στη Νέα Υόρκη στις 7 Νοεμβρίου και στη Βοστόνη στις 4 Νοεμβρίου. Με βάση το θέμα της μελλοντικής έκθεσης, οι διαλέξεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας, θεουργικές και επιστημονικές κλινικές θεραπείες, θεραπεύοντες επαγγελματίες γιατρούς και φαρμακοποιούς, καθώς και θεραπείες με τη βοήθεια βοτάνων. Στην προσπάθεια αυτή για τη συγκέντρωση των σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων συνεργάζονται 41 μουσεία ανά την Ευρώπη. Ο Γιώργος Τασούλας, επιμελητής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, μιλά αποκλειστικά στα δορυφορικά κανάλια του Αντένα. Και αυτή τη φορά του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό και ελπίζουμε βέβαια και στο διεθνές κοινό μία έτσι μοναδική έκθεση πάνω σε πανανθρώπινο θέμα. Και βέβαια αυτό είναι η υγεία. Ένα θέμα που απασχολούσε και φυσικά θα συνεχίσει να απασχολεί στο διηνεκές τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πάντα αναζητούσε τις αιτίες των ασθενειών και βέβαια πάντα τις ερμήνευε με διαφορετικούς τρόπους. Άλλοτε με φόβο Θεού και άλλοτε με ορθολογικότερο πνεύμα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση, στην οποία και εγώ και ο δάσκαλός μου, ο διευθυντής του Μουσείου, ο κύριος Σταμπολίδης, ο καθηγητής κύριος Σταμπολίδης, με τον οποίο συνεπιμελούμαστε την έκθεση, έχουμε απευθυνθεί σε 41 ευρωπαϊκά μουσεία, Ελλάδας δηλαδή και εξωτερικού, τα οποία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Και έτσι, περίπου 300 αρχαία αντικείμενα, υλικά κατάλοιπα του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, για να αναφέρω απλώς αγάλματα, αγγεία, ανάγλυφα, επιγραφές, φαρμακοδοχεία, ιατρικά εργαλεία, έρχονται στο μουσείο μας από 41 μουσεία για να μπορέσουν να τεκμηριώσουν τις τρεις μεγάλες ενότητες της έκθεσης. Την υγεία, δηλαδή τους τρόπους της υγιεινής διαβίωσης στην αρχαιότητα, την νόσο, τον τρόπο που αυτή απεικονίζεται σε ανάγλυφα, σε αειδόλια κτλ. Και φυσικά τη θεραπεία. Τέλος, η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης αναφέρεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου και τη μελλοντική τους επέκταση στο εξωτερικό. Να σας μιλήσω για τις γνωστές μουσιοσκευές. Είναι βαλίτσες που ξεκινήσαν να ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και έχουν μέσα αντίγραφα ειδωλίων και εκπαιδευτικό υλικό και τώρα ταξιδεύουν στην Αμερική και σκοπεύουμε και σε άλλες χώρες και πηγαίνουν στα ελληνικά σχολεία. Χορηγός επικοινωνίας των διαλέξεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης στις ΗΠΑ είναι ο Antenna Satellite.